Πάμε ζωντανή σύνδεση με Χερσόνησο. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται ζωντανά στην έναρξη και μεταδίδει ζωντανά την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων με φόντο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά εκεί στο Δήμο Χερσονήσου και βέβαια σήμερα έχουμε και τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Τρευλάκη, την πρόεδρο του Φιλονιδίου Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Λιμένα Χερσονήσου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε από το Δήμο Χερσονήσου και ιδιαίτερος από το Λιμένα που απόψε κάνει την ενακτήρια βραδιά της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων. Μία γιορτή που τα τελευταία 10 χρόνια ανελιπώς δίνει χαρά στον τόπο. Θα θέλαμε να μεταφέρουμε τις ευχές τόσο του συλλόγου μας όσο και του Δήμου και του Δημάρχου του κυρίου Σέγκο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και του κυρίου Γιάννη Μιλάκη, του Προέδρου της Κοινοφωνούς Επιχείρησης, που κι αυτός βρίσκεται σε Συμβούλιο και δεν είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας. Παρ' όλα αυτά, η βραδιά εξαλείστε με πάρα πολύ κόσμο, με πολύ κέφι, πολλά δρόμενα, κάθε χρόνο όλο και πιο εμπλουτισμένοι από συμμετοχές. Πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι πλαισιώνουν την γιορτή απόψε, όπως είναι ο Σύλλογος του Αυδού, όπως είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Βρυτομάρτης, όπως είναι ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χερσονήσου, η ομάδα της Χερσονήσου, τα αθλητικά σωματεία, χωρί τραγούδια και διασκέδαση μόνο. Τι σηματοδοτεί σήμερα η έναρξη των εκδηλώσεων και τι περιλαμβάνει η ατζέντα καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου? Οι δράσεις είναι πολλές και οι κοινοφελείς αλλά και οι κατατόπου σύλλογοι έχουν προγραμματίσει σχεδόν σε καθημερινή βάση γιορτές και εκδηλώσεις σχεδόν σε όλα τα χωριά του Δήμου. Οπότε η Χριστουγεννιάτικη κοινότητα θα δοθεί από όλους, από όλους τους συλλόγους προς όλους τους πολίτες της περιοχής μας. Και το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε είναι καλά Χριστούγεννα με ηρεμία, αγάπη, ειρήνη πάνω απ' όλα και χαρά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε τα παιδιά ευτυχισμένα και μαζί με αυτά και εμείς. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι δράσεις του Δήμου θα πραγματοποιηθούν και σε περιοχές της ενδοχώρας. Ακόμα και στο πιο μικρό χωριό θα βρεθούν άνθρωποι προκειμένου να βάλουν στο κλίμα και να διατηρήσουν το κλίμα των Χριστουγέννων σε κάθε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και στο παραλιακό μέτωπο και σε περιοχές βέβαια της ενδοχώρας προς τα βόρεια. Και αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προγραμματίσει αυτές τις εκδηλώσεις. Βλέπουμε βέβαια πραγματικά έχει κατακλειστεί εκεί η περιοχή από κόσμο. Μικροί και μεγάλοι περιμένουν τη μέρα αυτή. Ναι. Η εκδήλωση είναι πολυπληθής, η χαρά είναι μεγάλη, οι μικροί μεγάλοι διασκεδάζουν και εύχομαι κάθε χρόνο αυτό να συμβαίνει όλο και περισσότερο και να μεγαλώνει και να μεταλαμπαδεύεται όλο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή το σκηνικό και η εικόνα, αυτό είναι το σκηνικό και η εικόνα που έχει διαμορφωθεί εκεί στη Χερσόνησο. Καλές γιορτές, θα τα ξαναπούμε. Κυρία Τρευλάκη, βεβαίως. Με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.